Γεια σας, η συνδρομήτριά μου και η φελενάδα μου με ρώτησε πώς περιποιούμαστε τις λάνσες και γενικά αεροπλάντ, αέριδες ας πούμε, το καλοκαίρι και όταν τις έχουμε στη βεράντα, σε έκθεση ήλιου, αέρα. Εγώ τώρα κοιτάω ότι άνθησε εδώ πάλι η οσυνοειδής αυτή εδώ η μικρούλα, έχει αρκετά λουδάκι. Όταν αγοράζουμε αυτό εδώ το φυτό, παραξενευόμαστε ότι δεν έχει καθόλου ρίζες και νομίζουμε ότι είναι χαλασμένο. Όπως ας πούμε στις ορχιδέες και προσπαθούμε με οτιδήποτε τρόπο να βοηθήσουμε στο φυτό να αποκτήσει ρίζες. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτό το φυτό, σε αυτά τα φυτά, οι ρίζες δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Χρειάζονται μόνο για να κρατηθούν κάπου, σε δέντρο, σε ξύλο, σε κούτσουρο κάπου. Γι' αυτό και λέγονται τα φυτά του αέρα. Όλη η ζωή τους εξαρτιέται από τα φύλλα. Το νερό, θρεπτικά στοιχεία παίρνουν από τα φύλλα. Ρίζες χρειάζονται, όπως σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Όπως μισό λεπτό με ένα χέρι δεν γίνεται να κάνω. Όπως βλέπετε, έβγαλε ρίζες για να πιαστεί στο ξύλο. Αυτές οι τυλάνσεις με είχαν στείλει από Σουηδία. Εγώ θα τις αραιώσω, θα βάλω και σε άλλο ξύλο, γιατί από ό,τι βλέπω πάνε πολύ καλά και μεγαλώνουν. Λοιπόν, η περιποίηση είναι το εξής. Ψεκάζουμε με το νερό κάθε μέρα. Μιλάμε βέβαια τώρα για την Ελλάδα, άμα έχετε κρύο, ψεκάζεται 2 φορές τη βδομάδα. Εδώ ψεκάζομαι κάθε μέρα και όταν κάνει και πολύ ζέστη 2 φορές την ημέρα. Άμα έχετε το φυτό σε ξύλο, μπορείτε και να το βουλιάξετε σε νερό 1-2 φορές τη βδομάδα. Είναι απλά βοηθητικό. Η ατμοσφαιρική υγρασία του ξύλου σιγά σιγά στεγνώνει και βγάζει ατμοσφαιρική υγρασία. Λίπασμα για ορχιδέες 2 φορές το μήνα. Αρκετά έντονο φως, όχι απευθείας ήλιο. Και η τυλάνσια σας θα είναι πάρα πολύ καλά. Φως, ψέκασμα με νερό, καλύτερα βρόχιμο ή φιλτραρισμένο, αποσταγμένο, κάτι χωρίς άλατα. Και λίπασμα 2 φορές το μήνα. Ευχαριστώ. Αν το βίντεο ήταν χρήσιμο, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω. Ευχαριστώ.